και φέτος, η Βιβλιοθήκη Κοραής θα υλοποιήσει καλοκαιρινές δράσεις, οι οποίες θα βασίζονται στη συμμετοχή εθελοντών, εθελοντριών. Θα έχουμε 13 προγράμματα, περισσότερο από κάθε άλλο καλοκαίρι. Την πρώτη χρονιά που κάναμε και την αρχική μας προσπάθεια έτσι να υποστηρίξουμε τον κοινωνικό και τον εκπαιδευτικό ρόλο της βιβλιοθήκης, είχαμε 9, πέρυσι είχαμε 11 και φέτος έχουμε ακόμη περισσότερο, έχουμε 13 προγράμματα. Τα προγράμματα τα υλοποιούν κατεξοχήν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σταθεροί συνεργάτες, να τονίσω, της βιβλιοθήκης Κοραής και αφιερώνουν το χρόνο των θερινών διακοπών τους για να βοηθήσουν τη βιβλιοθήκη και να προσφέρουν γενικότερα έτσι ένα εκπαιδευτικό έργο και στην ευρύτερη κοινωνία της ΧΙΟΥ. Έχουμε όμως και άτομα που έχουν σχέση με παιδιά, υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικοί. Όπως παραδείγματος χάρη θα έχουμε την ομάδα φύγησης από Αθήνα, που ονομάζεται «Τα χίλια λένε παραμύθια», που έχει έρθει στη ΧΙΟΥ για να κάνει, να υλοποιήσει αφηγήσεις παραδοσιακών παραμυθιών. Και θέλησαν με μεγάλη χαρά, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει μία εξ αυτών, η Καλλιόπη Λιαδή, που έχει καταγωγή από ΧΙΟ, και θέλησαν με χαρά να συμμετάσχουν και στις δράσεις τις θερινές τις δικές μας. Έχουμε αρχαιολόγο ιστορικό, τη Ρένα την Πιτσάκη, η οποία κάθε χρόνο και αυτή συμμετάσχει. Έχουμε τη Λένια την Ξενάκη, που και τα Χριστούγεννα έχει υλοποιήσει και βοηθήσει σε εκπαιδευτική δράση στη βιβλιοθήκη, θα παρουσιάσει τον Αντισεβάχ. Έχουμε την Πελαγία Τικοτού που συμμετέχει σαν ψυχότρια και μια θεατρολόγου, την Χρυσούλα, την Πιθιανού. Έχουμε το διαιτολόγο τον Στέλιο τον Κάρλο, που δεύτερη χρονιά που θα κάνει πρόγραμμα με τη βιβλιοθήκη. Θέλετε να σας πω αναλυτικά τα προγράμματα? Δεν είναι σταθερές ημέρες, είναι 13 προγράμματα απλωμένα μέσα στο μήνα του Αυγούστου. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι είναι εκπαιδευόμενοι. Τα παιδιά θα είναι πρωτοσχολικής, σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Δηλαδή αρχίζουν από την ηλικία των 5 ετών μέχρι και 10-12, διαφέρει. Δεν είναι ηλικιακή ομάδα σε κάθε πρόγραμμα ίδια. Από 5 έως 12 λοιπόν. Και πόσα παιδιά προβλέπετε να συμμετάσχουν? Αυτό, να σας πω πώς λειτουργεί κάθε χρόνο αυτό. Στέλνουμε μία αίτηση ανοιχτή προς το κοινό. Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της βιβλιοθήκης. Λοιπόν, συμπληρώνουν τα στοιχεία τους αυτοί που ενδιαφέρονται, μετά επικοινωνώ μαζί τους και καταθέτουν το κείμενο των εκπαιδευτικών δράσεων και την ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που το ορίζει ο εθελοντής ή η εθελόντρια, αυτός δηλαδή που υλοποιεί το πρόγραμμα. Δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις οι ομάδες ηλικιακές, αρχίζουμε όμως από 5 μέχρι και 12. Το πρώτο τώρα, ας πούμε, είναι 6 με 8 χρονών. Mm. Η ομάδα 15 παιδιών. Τώρα, μετά έχουμε ομάδα 20 παιδιών. Ας πούμε, πέρσι πόσοι πήραν μέρος? Πέρυσι ποια ήταν η ηλικία των παιδιών? Πόσα παιδιά? Να σας πω κάτι, με το που αν υπολογίσετε ότι είχαμε 11 προγράμματα επί 20-25 παιδιά τη φορά, γιατί καμιά φορά λόγω πίεση αυτό παίρναμε και ένα δύο. Μιλάμε 250 παιδιά. Μα δεν ήταν πάντα τα ίδια, ερχόταν. Ναι. Τόσα περίπου. Ναι, τόσα περίπου, αλλά τώρα είναι ένας αριθμός που δεν μπορώ να σας το. Δεν το θυμάμαι κιόλας, αλλά ήταν 11 προγράμματα, 20-25 παιδιά τη φορά. Και κάτι άλλο θα γίνει και τώρα. Απλά σε αυτό που διαφοροποιηθήκαμε φέτος είναι στο ότι ακριβώς γιατί τα προγράμματα σε 2 ώρες έχουν κλείσει. Και κάποιος που δεν έχει προλάβει να μπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δει ότι γίνονται προγράμματα, μπορεί να αποκλειστεί. Οπότε φέτος κάθε εβδομάδα αρχίζει νέα συμμετοχή. Δηλαδή κλείνουμε την πρώτη εβδομάδα των προγραμμάτων και μετά αρχίζουμε να μαζεύουμε τις συμμετοχές από τη δεύτερη εβδομάδα. Για να μπορέσει κάποιος που δεν πρόλαβε να προλάβει τα επόμενα προγράμματα, για να μην κλείσουν από την αρχή. Αυτό είναι το θετικό. Στην όλη υπόθεση βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τα προγράμματα μέσα σε λίγες ώρες εξαντλούνται. Και θέλω να πιστεύω ότι προσφέρουμε και ποιοτικά προγράμματα, τουλάχιστον από την αξιολόγηση που γίνεται στο τέλος, αυτό εισπράττουμε. Και είναι σημαντικό σε ένα φορέα όπως είναι η βιβλιοθήκη να μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το εκπαιδευτικό έργο.